Ο ιατροδικαστής Ρόδου Παναγιώτης Κοτρέτσος, μετά τη σύλληψη των γονιών, εξέτασε τα τρία παιδιά της οικογένειας. Το κορίτσι 14 ετών και τα δύο αγόρια ηλικίας 10 και 24 ετών αντίστοιχα. Στο πόρισμά του είναι σαφής. Δεν προκύπτουν αποδεικτικά ή ενδεικτικά σημεία πρόσφατης ή παλαιότερης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν έχει πραγματοποιηθεί συνουσία σε οποιονδήποτε χρόνο. Δεν προκύπτουν αποδεικτικά ή ενδεικτικά σημεία πρόσφατης ή παλαιότερης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Το πόρισμα του ιατροδικαστή γεννά πολλά ερωτήματα για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Γιατί οι γονείς της κρατήσης παράδειγμα περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια ασελγείς πράξεις, υπονοώντας ακόμα και βιασμούς των παιδιών τους. Αν έχουν γίνει βιασμοί στο μακρινό παρελθόν, θα μπορούσαν να εντοπιστούν τώρα από τον ιατροδικαστή? Δεν μας αποκλεί ειδικά μια παλαιότερη σεξουαλική κακοποίηση, για τον πολύ απλό λόγο ότι τα παιδιά έχουν μια μεγάλη αναπλαστική ικανότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι παιδοψυχίατροι που έχουν εξετάσει τα παιδιά δεν εντόπισαν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχει όμως έντονη ενδοοικογενειακή βία, συμπέραναν. Ο μεγάλος γιος της οικογένειας πριν από λίγες ημέρες ισχυριζόταν ότι η 14χρονη ήταν εκείνη που το αποκάλυψε ότι ο πατέρας τους τη βίαζε. Τι τελικά ισχύει? Η αδερφή μου είχε